κάτι την πρώτη. Μπαρτσελόνα κρέμεται από τα χέρια του Σιμπίλιο. Η δεύτερη. Out! Out! 87-89. Τώρα θα στοχίσει επίτηδες ο Σιμπίλιο οπωσδήποτε, δεν έχει άλλη επιλογή. Η μάχη θα γίνει στο rebound. Θα στοχίσει επίτηδες ο Σιμπίλιο. Όχι, προτίμησε να βάλει το καλάθι, δεν το ήθελε. 88-89. Ο Γουίλτζερ στο κάλι. Αυτός κρατάει την μπάλα, όχι τρίπλα. Και φάουλ του Νόρις, 2 δευτερόλεπτα. Η νίκη είναι του Άρη. Ο Άρης εδώ μέσα στη Βαρκελόνη συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του Ευρωμπάσκετ. Άξιος πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ. Κερδίζει την Μπαρτσελόνα μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Ήρθε με την κρυφή ελπίδα, δεν το έλεγε κανείς. Θα παίξουμε λέει και ό,τι βγει. Και αν βρούμε την ευκαιρία, γιατί όχι. Και να η ευκαιρία. Ο Άρης μισή αναπνοή από το θρίαμβο. 88-89. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα και η μπάλα δική του. Ο Ιωαννίδης τον βλέπετε εδώ, τους λέει τι πρέπει να κάνουν, πώς να δώσουν την μπάλα για να μην υπάρξει περίπτωση να την κλέψουν οι Ισπανοί. Ακόμα δύο δευτερόλεπτα. Στο πλάγιο θα είναι ο Δοξάκης. Δίνει στον Γουίλτσερ. Έκλωσε φάουλο Ζιχ στο Σούμποτιτ. Αν είναι δυνατόν. Είναι κλοπή. Όχι. Αν είναι δυνατόν είναι κλοπή. Μία βολή λοιπόν για τους Ισπανούς. Ή όχι. Όχι βέβαια η μπάλα. Όχι ευτυχώς. Η μπάλα είναι για τους Ισπανούς βέβαια. Ήταν κάτω από την μπάλα ο Άρης. Δεν έχουν δικαίωμα για βολές οι Ισπανοί. Δεν έχουν δικαίωμα. Αλλά έχουν δύο δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να επινοήσουν οι διαιτητές. Η ελληνική τηλεόραση δεν μας ξανάδειξε τη φάση να δούμε αν και πώς έκανε το φάουλ αυτό ο Σούμποτιτς. Θα προσπαθήσουν με μια μακρινή παλιά οι παίκτες της Μπαρτσελόνα να πλησιάσουν στο καλάθι. Πράγματι ο Σολοφάμπα εκτός γηπέδου για τον Σιμπίλιο. Ο χρόνος δεν κύλησε καθόλου. Για να δούμε τώρα τι άλλο θα γίνει. Θα δώσουν κι άλλο φάουλ. Είναι για να γελάει κανείς καμιά φορά με τους διαιτητές. Η μπάλα φτάνει στον κάλι. Αυτός την κρατάει. Καλά, εντάξει, θα την πάρουν από εκεί. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Άρης είναι νικητής. 88-89. Πραγματικός τρίαμβος, πραγματικό κατόρθωμα μέσα στη Βαρκελόνη. Νίκησε την περίφημη Μπαρτσελόνα. Έχει δύο νίκες σε τριάριθμους αγώνες και είναι πια φαβορή για την πρόκριση του στους τέσσερις των τελικών του κυπέλλου πρωταθλητριών. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε, ζήσατε μάλλον μια από τις μεγάλες βραδιές του ελληνικού μπάσκετ.
Ο Άρης, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ, άξιος συνεχιστής του κατορθώματος του καλοκαιριού της εθνικής ομάδας. Να ο μεγάλος της βραδιάς, ο Νίκος Γκάλης, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι,